Η Χαμάς το πρωί της Τετάρτης 31 Ιουλίου επιβεβαίωσε ότι ο επικεφαλής του πολιτικού της γραφείου Ισμαήλ Χανίγια σκοτώθηκε στην Τεχεράνη. Μάλιστα, στέλεχος της Χαμάς έκανε λόγο για άνανδρη ενέργεια του Ισραήλ, η οποία δεν θα μείνει ατιμόρυτη, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο Αλαξά που πρόσκειται στο κίνημα. Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Απρίλιο η Χαμάς ανακοίνωσε πως σκοτώθηκαν 3 γη και 4 εγγόνια του Χανίγια σε αεροπορικό πλήγμα στον καταβλισμό προσφύγων Σάτι στην πόλη της Γάζας, όπου επισκέπτονταν συγγενείς την πρώτη ημέρα του εορτασμού του Eid al-Fitr, της ολοκλήρωσης του ιερού μήνα του Ραμαζανίου. Όπως είχε δηλώσει τότε ο Χανίγια, «Ευχαριστώ το Θεό για την τιμή που μας έκανε να γίνουν μάρτυρες οι τρεις γη μου και ορισμένα από τα εγγόνια μου». Ο εχθρός έβαλε στο στόχαστρο όχημα στο οποίο επέβαιναν. «Οι διεκδικήσεις μας είναι ξεκάθαρες και δεν θα τις εγκαταλείψουμε. Αν ο εχθρός πιστεύει πως βάζοντας το στόχαστρο του γιους μας την κορύφωση των διαπραγματεύσεων και προτού είχα μας δώσει την απάντησή της, θα οθήσει το κίνημα να αλλάξει θέση, απατάτε». Ο 62χρονος Ισμαήλ Χανίγια είχε γεννηθεί σε καταβλισμό προσφύγων κοντά στην πόλη της Γάζας και εντάχθηκε στη Χαμάς στα τέλη της δεκαετίας του 1980 κατά τη διάρκεια της πρώτης Ιντιφάντα.